Μισό λεπτό, η Γεωργία κάτι θέλει να πει. Θα φύγει ο Παρμετή. Και ο Πάνος, έλα Πάνος. Καλησπέρα σας και από μένα. Μία αναφορά, μια και είμαστε στη Λαϊκή Συνέλευση του χωριού, ο κύριος Δήμαρχος ξέρει πολύ καλά αυτή τη στιγμή γιατί θέλω να μιλήσω. Να συνεχίσω λίγο μόνο για να μάθετε όλοι αυτό που είπε ο κύριος Γαλάνης για το σχολείο μας, ότι λόγω των ζωνών, τον επόμενο χρόνο, το 17-18 δηλαδή, το νοικιαγωγείο δεν θα υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν γράφονται παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα γράψουμε θα είναι μόνο αυτά που θα είναι από την Ελιγού. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι ζώνες. Οι ζώνες είναι μόνο εδώ, τα σπίτια που είναι εδώ δίπλα στο σχολείο σας. Εσείς ξέρετε καλύτερα, εγώ δεν είμαι από εδώ και δεν ξέρω ποιοι είναι εδώ. Και από τη Μελιγού. Κανένα άλλο σπίτι, κανένα άλλο παιδί δεν μπορούμε να γράψουμε. Το νοικιαγωγείο Βερβαίνων που λειτουργεί από το 1969 με λιγότερα, γύρω στα 30 με 35 παιδιά ανέκαθεν, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να είναι μόνο 19 παιδιά, μόνο 19 παιδιά. Του χρόνου δεν θα υπάρχουν παιδιά, μόνο από τη Μελιγού, και αυτό γιατί έχει γίνει συγχώνευση από το 12 του νηπιαγωγείου της Μελιγούς με το νηπιαγωγείο Βερβαίνων, όχι το δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο μόνο. Και βέβαια στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου του χρόνου θα πάνε μόνο 5 παιδάκια από τον νηπιαγωγείο, δεν μπορούν να πάνε τα υπόλοιπα παιδάκια. Αυτό θέλω μόνο να μάθετε και να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, γιατί έχουμε κάνει πολλές φορές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό. Πάνω από 15 χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα των ζωνών. Κάθε χρόνο ως διευθυντές απαντούσαμε, μας στέλνανε, να μην πω, φοβικές καταστάσεις, θα μας κάνουν και θα μας διάσουν. Το θέμα για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι η περιοχή Άστρους, τη χωρίζουμε στα δύο σχολεία, οριοθετείται στη μέση και έχουμε το πρώτο Άστρους και το δεύτερο Άστρους με την επωνυμία, όπως λέμε. Και εμείς πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Είναι πρώτο του Άστρους με την επωνυμία του, δεύτερο του Άστρους με την επωνυμία της αδερφότητος και χωρίζεται, κύριε Δήμαρχε, το Άστρος στα δύο. Και άμα θέλετε, κάντε αυτό που λέει ο κύριος Γέσουρας, ότι όταν συγκεντρώνονται 27 παιδιά σε μία τάξη, να έρχονται τα δύο εδώ. Αν είναι 29 εδώ, να φεύγουν τα τρία και να πηγαίνουν εκεί. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Και να έχουμε δύο σχολεία, εισάξια, 200 και 200, και όχι όπως το κάνατε να τα κατεβάζουμε με το ελικόπτερο. Έχετε κλείσει το κράτη περιοχή από την εκκλησία, νομίζω, και στον δρόμο. Αυτά δεν είναι. Και η πρόταση που είχατε κάνει, ότι ας τα πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει, μπορεί να λύνει το δικό σας πρόβλημα, αλλά δεν λύνει την ουσία του προβλήματος. Αυτό που σας λέω, σκεφτείτε το. Είναι δύο σχολεία στην περιφέρεια του Άστρους, να ονομαστεί πρώτο με μία επωνυμία, δεύτερο με την επωνυμία που έχουμε, νομίζω, ορίσει το 2007 για το Βερβαίνον. Έχει επωνυμία το Βερβαίνον. Νομίζω αδελφότητα Βερβενιωτών. Και να τελειώνει με ένα χωρισμό. Τέρμα. Αυτό είναι. Κάτι άλλο να συμπληρώσω, να συνεχίσω κι εγώ σε αυτό που λέει ο Γιώργος για το σχολείο. Εάν το κράτος με τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Γέσουρα, θεωρούν ότι το συγκρότημα, κύριε Βλάχο, είστε κι εσείς και μπορεί να σας συνεχίσει. Εάν θεωρούν ότι το σχολικό συγκρότημα του Άστρου μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα παιδιά της Τηρέας, να πάρει, να καταργήσει και αυτό το σχολείο και στο πάει και στο κάνει ένα 12ο 14ο σχολείο να μαζέψει όλα τα παιδιά της Τηρέας. Το συγκρότημα αυτό, το σχολείο Βερβαίνων όμως, θα πρέπει να αποδοθεί στους κτητορές του. Και θα το κάνουμε εμείς σαν τοπική κοινότητα, σαν φορείς κτλ. Θα το ξεπίσουμε με τον τρόπο των δικών μας. Εάν το επίσημο κράτος, επαναλαμβάνω, θεωρεί ότι αυτό το σχολείο θα πρέπει να κλείσει. Ας το κλείσει με αυτόν τον τρόπο. Και μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα παιδιά της Τηρέας, να το εξυπηρετήσει το συγκρότημα και το κτίριο του Άστρους. Αυτή είναι, νομίζω, η θέση μας και νομίζω ότι εκφράζω και όλους τους Βερβαίνιους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά το θέμα όμως, όχι να κλείσει το σχολείο και να το κάνουμε εμείς μετά αποθήκη του Δήμου ή, εν πάση περιπτώσει, για να έχει η πυροσβεστική οτιδήποτε. Όχι.
Εάν κλείσει το σχολείο, το εκτήριο θα πρέπει να αποδοθεί στους κτήτορες και εμείς είμαστε εκείνοι ικανοί, όλοι οι τοπικοί συμβούλοι και οι υπηρεφορείς, θα το αξιοποιήσουμε με τον τρόπο τον οποίο εμείς θέλουμε. Αυτό που λες, Στράκη, είναι στο μέλλον. Στο αυτό είναι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται τώρα στο σχολείο μας αυτή τη στιγμή. Τα ίδια τα παιδιά των Βερβαίνων δεν μπορούν να έρθουν αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Τα ίδια τα παιδιά των Βερβαίνων. Όπως λέγεται αυτή τη στιγμή νηπιαγωγείο δημοτικό σχολείο Βερβαίνων. Ωραία. Συμφωνώ λοιπόν πρώτο και δεύτερο, εννοείται, πρώτο, δεύτερο, τρίτο νηπιαγωγείο, γιατί είναι τρία τα νηπιαγωγεία στην περιοχή μας. Ισάξια όλα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε να χωρίσουμε τίποτα, ούτε να μαλώσουμε ούτε απολύτως τίποτα. Όμως με αυτό που έγινε πέρσι και με τη δική σας απόφαση να μην υπάρχουν όρια, να γράφετε το καθένα που θέλει, κανένας δεν το θέλει ούτε αυτό, ούτε γονείς το θέλουν, απλώς να υπάρχουν και σαφή όρια μέσα στα σχολεία μας. Και να μην κινδυνεύουν οι εκάστοτε διευθυντές που γίνουν στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι ο καπράνος που ήταν στο άστρο προσπαθούσε να γράψει τα μελιγιωτάκια στο άστρο για να κλείσει τους μελιγούς, ή ότι ο διευθυντής που ήταν στα Βέρβαινα με το ίδιο κατηγορητήριο να τρέμει η ψυχή του. Γιατί? Δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε εμείς. Λοιπόν, να απαντήσω. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την στάση που τηρώ διαχρονικά γύρω από το θέμα. Γνωρίζετε, λέω, πάρα πολύ καλά τη στάση που τηρώ διαχρονικά γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό που έχω να ενημερώσω όλους οι υπόλοιπους που μπορεί να με το γνωρίζουν είναι ότι δεν αναφέρεστε σε αποφάσεις του Δήμου, αναφέρεστε σε αποφάσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Αρκαδίας, έτσι, τις οποίες και κρίνετε και κρίνουμε καθημερινά. Επίσης, αναφέρθηκε, Γιώργο, σε μια πρόταση η οποία αποτελεί απόφαση που έχουμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από δική μου εισήγηση μέσα στο 2016, τη μετονομασία των σχολείων. Είμαι στην υλοποίηση αυτή τη δουλειά και ξέρεις κάτι, δεν είναι τόσο απλό. Διερευνούμε την νομοθεσία η οποία λέει ότι η ιεράρχηση του αριθμού των σχολείων θα πρέπει να γίνεται με βάση κάποια δεδομένα και κάποια στοιχεία, την αποδεδειγμένη παλαιότητα. Είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Οι υπηρεσίες κάνουν αυτή τη δουλειά και ανταλλάσσουμε και έγγραφα. Τρίτο, αναφερθήκατε στις δυσκολίες που δημιουργεί η κατασκευή του έργου του βιολογικού καθαρισμού γύρω από την πρόσβαση στο σχολείο. Είναι ένα πραγματικό θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει με τον διευθυντή του σχολείου επανειλημμένος και με το ΚΤΕΛ ήδη για να λυθεί. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που το θέμα έχει τεθεί, δεν μπορώ να καταλάβω ποια θα μπορούσε να είναι μια πρόταση. Δηλαδή, να μην γίνει δημιουργικό, δηλαδή για να φάει το σχολείο για 10 μέρες. Κάθε έργο. Ένας δήμαρχος κατέστρεψε το άργος και το ήθελε. Ένας διευθυντής διεύθυνσης, οποιοδήποτε ήταν αυτός, δεν θέλουν να καταστρέψει ένα σχολείο. Αυτό εννοώ. Να μην είναι στην αρμοδιότητα ενός προσώπου να καταστρέψει στιγμιαία ένα σχολείο. Γιατί? Πάτε και στις απόφασεις. Γνωρίζετε πολύ καλά τις απόφασεις που υπάρχουν τόσο καιρό και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το θέμα. Το γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε να κινητοποιούμε αισθητήρια, ούτε να κάνουμε. Η πρόταση που κάνω εγώ είναι ουσιώδης. Την ξέρω εκ των έσω. Το άστρος είναι μια περιοχή και τα δύο σχολεία είναι του άστρους, πρώτο, δεύτερο, με την επωνυμία την ειδική. Έχουμε πάρει αποφάσεις σε πρακτικά. Έχουν δοθεί επωνυμίες. Οι αστρινοί, τώρα μιλάμε για ιδιαίτερα πράγματα, ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, λέει, να πηγαίνει στο δεύτερο του άστρους και ας λεγόταν τις αδερφότητες Βεριωτών. Είχαν όμως πρόβλημα το να λένε ότι το παιδί τους βγάζει το Δημοτικό Σχολείο Βερβαίνων. Αυτό ξεπεράσαμε, το πρώτο, δεύτερο. Αυτό επαναλαμβάνω. Έχει ήδη ληφθεί. Αλλά ο δρόμος θα γίνει όμως από την πλατεία, στη μέση. Γιώργο, να επαναλάβω. Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η ΡΕΚ 2017 είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοιου είδους εισιτήρια για τον τίτλο της σχολικής μονάδας. Να δώσουμε ένα τέλος. Επειδή θα φανεί στο μέλλον, στο προηγούμενο από την δημιουργία, το αποτέλεσμα των είναι ευκαιρία. Βλέποντας τα αποτελέσματα αυτά, να προκαλέσουμε εμείς πιθανές αλλαγές βάζοντας συγκεκριμένα όρια προς τα γύρω και αργά καταστήματα, όσο και να θέλουμε να μην θέλουμε όρια. Η αλήθεια είναι ότι όρια πρέπει να βγουν. Αλλιώς δεν υπάρχουν. Πώς θα γίνουν. Λοιπόν, παραλύτε πολύ καλά. Κύριε Σιτικύρη. Παναγιώτη, για αυτό το θέμα δεν θα μιλήσεις. Όχι, δεν θα μιλήσεις για αυτό. Γιατί, από πού και σου. Συγγνώμη, κύριε Δημάρχη, από πού και σου. Θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα του σχολείου. Όχι το σχολείο. Το άλλο. Να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε το θέμα του σχολείου. Α, συγγνώμη. Έλεγα ότι με διακόπτει για αυτό το θέμα. Που το ξέρει. Του είπα, ανεφέρει. Λοιπόν,
για να... Αυτό το θέμα των σχολικών περιφερειών μας έχει απασχολήσει τα τελευταία 5 χρόνια. Μαζί με το παρελθόν που υπάρχει. Ο Δήμαρχος είναι εδώ και ως Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη Δημοτική Περίοδο και την τωρινή. Νομίζω ότι είναι εκφρασμένη η θέση του Δήμου για δύο σχολεία. Τώρα, το θέμα της ονομασίας πιστεύω είναι θέμα δευτερεύον. Αυτό που είπε ο Γιώργος ο Καπράνος δεν νομίζω να έχει αντίρρηση κανένας, να ονομαστεί το ένα σχολείο πρώτο, δεύτερο δημοτικό σχολείο Άστος. Με την προσωνυμία που ιστορικοί ή άλλοι λόγοι επιτάσσουν. Εγώ λόγω της ιδιότητάς μου, της ανάμειξής μου σε αυτά τα θέματα και της έρευνας της προσωπικής που έχω κάνει, σε ορίζοντα εξαετίας, ο αριθμός των μαθητών, σύμφωνα με τις γεννήσεις που έχουμε δει από το Δημοτολόγιο, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Άρα λοιπόν, δύο σχολικές μονάδες στην Δημοτική Κοινότητα Άστρους είναι βιώσιμες ως δύο εξαθέσια σχολεία. Από παιδαγωγική άποψη, ως εκπαιδευτικός με 32 χρόνια υπηρεσία και με 16 χρόνια εμπειρία ως διευθυντής, το εξαθέσιο σχολείο είναι ο καλύτερος τύπος σχολικής μονάδας. Εξασφαλίζει, πιστεύω, την καλύτερη ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μαθητές του. Και εξασφαλίζει και μία καλώς εννοούμενη, έτσι, έναν καλώς εννοούμενο συναγωνισμό που θα συμβάλλει στην καλυτέρευση του επίπεδου και των δύο σχολείων. Τώρα, το πώς θα γίνει χωρικά, εάν θα γίνει με τον έναν τρόπο ή αν θα γίνει με γεωγραφικό προσδιορισμό στη μέση ή στα 2/3 κτλ. Εάν υπάρχει βούληση για δύο σχολεία και αυτό μεταφερθεί, ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα, την εισηγητική αρμοδιότητα προς την υπηρεσία εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας να εισηγηθεί διαμέσου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράσει τη βούλησή του. Αποφασιστική όμως αρμοδιότητα για τις σχολικές περιφέρειες την έχει ο κάθε διευθυντής εκπαίδευσης. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι αν ο Δήμος εκφράσει τη βούλησή του προς την κατεύθυνση που είπα, θεωρώ ότι το σχήμα των δύο σχολείων και δύο νηπιαγωγείων διθεσίων είναι βιώσιμο. Τουλάχιστον για μία εξαετία. Αλλιώς, ας το πούμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε, η πολιτεία θέλει και ο Δήμος, αν συμφωνεί, για ένα σχολείο. Που για μένα, ένα σχολείο 10 θέσιο, 12 θέσιο, που για μένα λειτουργικά και όσον αφορά το μοντέλο της σχολικής μονάδας στην ποιότητα σπουδών δεν είναι και το πλέον ενδεδειγμένο. Αυτό όσον αφορά για τις σχολικές περιφέρειες. Και ενημερωτικά, μερικοί το ξέρουν, οι υπόλοιποι ίσως δεν το ξέρουν. Εκκρεμεί μία προσφυγή των συλλόγων γονέων του νηπιαγωγείου και του Συλλόγου Νέων του Νηπιαγωγείου και του Συλλόγου Νέων του Δημοτικού Σχολείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία θα εκδικαστεί το Φεβρουάριο, ήταν να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο, αναβλήθηκε, θα εκδικαστεί το Φεβρουάριο για τις, κατά της απόφασης του κυρίου Γκέσορα για τις σχολικές περιφέρειες. Αυτό που είπε η κυρία Μαγκλή όμως είναι γεγονός, ότι αν μείνουν οι σχολικές περιφέρειες ως έχουν, γιατί αν το πάρουμε το πράγμα από το 12 που έγινε η πρώτη ο πρώτος αναπροσδιορισμός των σχολικών περιφερειών, το Δημοτικό Σχολείο των Βερβαίνων και των Υπηαγωγείων, είχε στη σχολική του περιφέρεια και την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου και την τοπική κοινότητα των Κουτρούφων. Έκτοτε η τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου και η τοπική κοινότητα των Κουτρούφων είναι στο παράλληλο. Εκτός με την εξαίρεση των παιδιών που έχουν αδερφάγια και μπορούν να συνεχίσουν τη φοιτησή τους. Από ένα σημείο και πέρα όμως θα πάνε στο παράλληλο. Από πέρσι. Παράλιο και η Αντρέα. Ξεροπήγαδο στο Παράλιο και τα Κούτρουφα στον Αγιαντρέα. Από πέρσι έγινε πάλι ένα προσδιορισμός με αποτέλεσμα η σχολική περιφέρεια από περίπου το ίμιση του Άστρους που ήταν για το νηπιαγωγείο και για το δημοτικό σχολείο
να εγκλωβίζεται, να σας το πω με, έτσι, με μια αδρή περιγραφή, σταυροδρόμι του παραλίου, Δημάκη, επάνω προς τα πάνω Ζαχαροπλαστείο Πάπαλο, σταυροδρόμι πρώην Κοδέλα, Κοπανίτσα, και όπως πηγαίνει το ρέμα του Κοπανίτσα και συναντάει την επαρχιακή οδό. Δηλαδή, μία περιοχή η οποία είναι, να το πούμε, μπάρδουκα. Δεν έχει σπίτια, δεν έχει πληθυσμό μαθητικό να δώσει, έτσι, με αποτέλεσμα να μειώνεται, όπως είπε η Γεωργία, δραστικά ο πληθυσμός ο μαθητικός. Ήδη έχει μειωθεί από 30-35 παιδιά σε 19, του χρόνου θα μειωθεί έτσι περαιτέρω. Αυτό σταδιακά θα έχει επίπτωση και στο μαθητικό πληθυσμό του Δημοτικού, το οποίο θα φιλορροήσει και σιγά σιγά θα οδεύσει και αυτό προς κλείσιμο. Η δικαστική οδός για μένα δεν είναι δεδειγμένη. Αυτό, έτσι ενημερωτικά, το κλείνω το θέμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την απόφαση. Η θέση, πιστεύω, του Δήμου είναι εκφρασμένη.